εδώ είναι η Αντίμπ. Η Αντίμπ, η παλιά Αντίπολη, απικία πριν από 25 αιώνες των Ελλήνων. Οι Έλληνες δημιούργησαν την Αντίπολη εδώ στην Οικιανία αυτή. Και στη συνέχεια ανέλαβαν οι Ρωμαίοι και μετά οι Σαρακινοί και διάφορες άλλες φυλές. Η Αντίπολη είναι μια πολύ παλιά πόλη της Οικιανής ακτής. Και θα επισκεφτούμε το ιστορικό μέρος, το ιστορικό. Εδώ είναι τα τείχη στο λιμάνι. Πολύ γραφική πόλη, η πόλη της Αντίπ, βρίθει από τουρισμό, στο βάθος έχει πέτρια αγορά. Θα δούμε. Τα τείχη της παλιάς πόλης της Αντίπ. Στο βάθος γίνεται η πέθρια αγορά. Παλιά πόλη εδώ της Αντίπ, Αντίπολη για τους αρχαίους Έλληνες. Για τους Έλληνες μάλλον, γιατί Έλληνες ήταν μόνο οι αρχαίοι. How are you? I take video. 12 you want. Εδώ είναι η ανοιχτή αγορά της Αντίπ και περιμένω στην ουρά για να πάρω ένα τελίκαση που φτιάχνουν εδώ πέρα, το οποίο το λένε σοκά. Είναι σαν κρέπα με πιπέρι και αλάτι, αλμυρή κρέπα. Είναι παραδοσιακό πιάτο εδώ της Γαλλίας. Λέγεται, τώρα θα το παραγγείλω, υπάρχει σοκά. Μια πανοραμική άποψη εδώ της πλατείας στην Αντίπ. Πολλοί τουρίστες, πλήθος κόσμου. Και πάω για να πάρω πίσω το βανάκι να γυρίσουμε προς το άλλο το χωριό, το Saint-Paul-de-Vence. Μια άποψη του χωριού εδώ της Αντίπ, της πόλης μάλλον της Αντίπ, γιατί μια πόλη πρόκειται, δεν πρόκειται για χωριό. Αύριο θα φύγω από την Νίκαια, θα πάω στη Μασαλία. Ναι. Στην Αντίπ μένανε πάρα πολλοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και ο Πικάσο, ο οποίος έχει δημιουργήσει με τα έργα το μουσείο Πικάσο εδώ στην πόλη, και ένας άλλος, ο Νικολά Ισραήλ, Δεσταέλ, και αυτός ήταν, έζησε εδώ, πέθανε εδώ το 1955, ζωγράφος και αυτός. Η Αντίπ φημίζεται για ένα μέρος που ερχόντουσαν πολλοί καλλιτέχνες. Εδώ βλέπουμε την παραλία κάτω από τα τείχη της πόλης, με θαυμάσια νερά, θαυμάσια πραγματικά, τυρκουάζ, τα νερά της Μεσογείου. Εδώ είναι η παλιά αναγεννησιακή πόλη του Saint-Paul-de-Vence στην προβυγία Γαλλίας. Βλέπουμε εδώ τα στενά δρομάκια. Αυτό εδώ, το εστιατόριο Colombe d'Or, ήταν ένα παλιό ταβερνείο στο οποίο έτρωγαν φτηνά διάφοροι διάσημοι εκ των υστέρων
ζωγράφοι για να, και πουλάγαν τα έργα τους για να εξασφαλίσουν την τροφή τους, επηρεασμένοι στα έργα τους. Επηρεασμένοι ζωγράφοι από το υπέροχο τοπίο. Έτρωγαν εδώ και πουλάγαν τα έργα τους. Τώρα είναι 7 αστέρων Μισελέν και ξενοδοχείο και εστιατόριο που πρέπει να κλείσεις ένα μήνα πριν για να φας εδώ, στο Jean Paul de Vannes, και είναι πανάκριβο. Πρέπει να έχεις κλείσει τραπέζι ένα μήνα πριν.